Έλληνες που θυσίασαν τη ζωή τους στον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σε όλο τον κόσμο. Έτσι, η τάφη και τα μνημεία, όπως βλέπετε, στην κεφάλαια αυτών των ανδρών και γυναικών, έτσι, που κατάγονται από όλα τα μέρη της κοινοπολιτείας, δεν είναι μόνο Βρετανοί, μπορεί να είναι Ινδοί, Νεοζηλανδοί, Αυστραλοί κλπ. Από όλα τα μέρη, όπως είπαμε, της κοινοπολιτείας, διαφόρων θρησκευτικών πεπιθήσεων ή καθόλου για κάποιους, που επίσης είναι ένα θέμα μέσα στο πρόγραμμα, βρίσκονται σε 154 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έτσι, αυτό σε σχέση με τον κόσμο. Τώρα, στην Ελλάδα έχετε πάρει αυτό εδώ το, πιστεύω το πήρατε όλοι, είναι ουσιαστικά ένα φυλάδιο το οποίο το τύπωσε, δημιούργησε η Επιτροπή και σας παρουσιάζει όλες τις τοποθεσίες που υπάρχουν στην Ελλάδα τάφη, τέτοια νεκροταφεία και μνημεία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε, δηλαδή ενδεχομένως κάποιοι από εμάς να μην ξέραμε ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί, τόσο πολλά σημεία τιμής και μνήμης των θυμάτων του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Ελλάδα λοιπόν μιλάμε για 18.000 τάφους, έτσι, 400 εθνικοτήτων, και για τους δύο παγκόσμιους πολέμους, και για τον πρώτο και για τον δεύτερο, σε 25 τοποθεσίες στην Ελλάδα. Η μνήμη 6.000 ατόμων που δεν έχουν γνωστό τάφο, τιμάται με 4 μνημεία αγνοωμένων. Και εδώ θέλω να επανέλθω σε κάτι που ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος για τους Κρήτες. Ναι. Σε αυτά τα νεκροταφεία δεν έρχονται μόνο άτομα που γνωρίζουν ή τιμούν τη μνήμη των νεκρών από διάφορα μέρη της, που ήρθαν στην περιοχή μας να πολεμήσουν από διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά από τη Νέα Ζηλανδία έχουμε επισκέπτες, από φυσικά την Βρετανία. Δηλαδή είναι και χώροι, αν θέλετε, που έχουν κάποιο ενδιαφέρον, ίσως και τουριστικό, θα μπορούσαμε να το πούμε, σε όλο τον κόσμο. Το Μακεδονικό Μέτωπο, για να τιμήσουμε τα θύματα του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Φέτος αυτή η τελετή θα έχει μεγαλύτερη επισημότητα, διότι ουσιαστικά μιλάμε για τη λήξη του πολέμου. Έτσι. Στόχος μας είναι να καλέσουμε τα σχολεία από την περιοχή του Κυρκής να συμμετάσχουν στον εορτασμό αυτό, με προτάσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Εάν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε κάτι τέτοιο.